Και θα συνεχίσουμε με τον Σταύρο τον Σταμπόγλη, ο οποίος γεννήθηκε το 1946, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Παρίσι, εργάστηκε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με τη συνταξιοδότησή του εγκαταστάθηκε στην Αντίκυρα, είναι και αυτός από το χωριό μας. Η Αντίκυρα είναι τόπος καταγωγής της συζύγου του, της Μίνας. Και από τότε έχει μία παρουσία με ρυθμό πολυβόλου. Γη στο Γαβριλίδη το 9, η έννοια εικόνα στο Γαβριλίδη το 10, τόπος νόδες της ίδιας εκδόησης το 11, αποτυπώσεις το 12 στο Οροπέδιο, απόδοση τοπίων στο Γαβριλίδη το 12 και τώρα μία συλλογή του στο Μανδραγόρα πρέπει να κυκλοφόρησε ήδη και η απόδοση τοπίων στοιχειοθετείται για να κυκλοφορήσει στο κέντρο. Έτσι δεν είναι, Σταύρο? Λοιπόν, ο Σταύρος είναι από τους στενούς συνεργάτες στο περιοδικό. Του δίνω το λόγο να μας διαβάσει. Το βάζει μέσα, όχι? Όχι, όχι, κράτησε. Εντάξει. Καλησπέρα σας. Άνθος 1. Αφήνοντας άρωμα γιασεμιού στη χειραψία. Στάζοντας μέλι από αγιόκλημα στα χείλη. Νυμφίοι του καλοκαιριού. Ολονυχτής διάβγει ανοιχτολούλουδος στους δρόμους και το πρωί με ποδήλατα και μηχανάκια, λεωφορεία και φορτηγά, πεζοί στις παραλίες η ασφιχτιούσα στεριά, αντικρίζοντας τις θυλές της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και άλλες επώνυμες νεφέλες της θάλασσας, Μακρόνησος, νήσος του Πατρόκλου, Φλέβες, Ιδρούσα, Ψιτάλια, τα αιτώματα της Αίγινας και της Αλαμίνας, το γερακί σιωμάτι της Ίδρας, το λαμπρό γύσο του Πόρου, Σκόπελη, ναι, αλλά λοφία υπόγειου Ολύμπου, σχεδόν ήπειροι που αναχωρούν τα πρωινά της Κυριακής με τις άλλες ελαφρότητες της σχόλης, ότι του λόγου μας θα στεφθούμε σε εκείνο το μέλλον, το πλησιέστερο στην Κυριακή, η ώρα της Δευτέρας, μια νύχτα δρόμος. Σκληρό νόμισμα. Όταν η μέρα πορεύεται στην Κίτη, μια σταγόνα νερού καθώς παραδίδεται, λίγη λάσπη πριν βγει στην ξηρασία, όταν η Ανάσταση ήχος μακρινός δεν είναι παρά ενθυμίσεις παφλασμού, αίσθηση τρυφερότητας, υπόλοιπος φοδρού έρωτα, όταν η ελπίδα επιβάλλεται με ίχνη φράσεων ή στο θάμπος κάποιας βεβαιότητας, όταν η συντριβή θα εκραγεί σπορά στη σκόνη της ιδέας, σοδιά οργής καταρχήν, τότε ως θηρευτής αιώνων επενδύω μονάχα σε σταθερές αξίες και να ο ασύλληπτος πλούτος της θυσίας.